βρίσκεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, ο κύριος Θεόδωρος Καράογλου. Κύριε Καράογλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Παντελάτο, σε εσάς, στους ακροατές σας, στους συνεργάτες σας. Κύριε Καράογλου, αρχικά να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ομάδα του Ηρακλή, καθώς ψηφίστηκε και ο νόμος, και να φανταστώ έφερε μια μεγάλη χαρά σε εσάς το συγκεκριμένο. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια, μια προσπάθεια περίπου 1,5 χρόνου. Πίεσαμε καταρχήν τον Πρωθυπουργό, στη συνέχεια τους αρμόδιους υπουργούς, ότι είναι μια ρύθμιση η οποία δίνει το φιλί της ζωής σε έναν ιστορικό σύλλογο όπως είναι ο Ερασιτέχνης, ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής, και παράλληλα είναι μια δίκαια ρύθμιση, μια που κανείς δεν χάνει τίποτα. Αντίθετα, δίνονται όλες οι προποθέσεις για να μπορεί να λειτουργήσει ελεύθερα, χωρίς το βάρος των οφειλών, ο ιστορικός Ηρακλής. Τώρα όμως θα πάμε λίγο στα δυσάρεστα. Πανδημία, τα κρούσματα αυξάνονται, υπάρχουν ανησυχίες και για τις μεταλλάξεις του ιού, έχουμε και την παράταση του lockdown. Τα νοσοκομεία πιέζονται. Τι ακριβώς γίνεται, καθώς έχουμε και την αντιπολίτευση? Πριν από εσάς είχαμε στη γραμμή μας τον κύριο Φάμελο, ο οποίος καταλόγησε ότι δεν υπάρχει σχέδιο και ότι πηγαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά. Κοιτάξτε, ευτυχώς το λέει όλος ο ελληνικός λαός και ευχαριστεί τον Θεό γι' αυτό, ευτυχώς που την περίοδο αυτή δεν έχουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αν είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τα θύματα θα ήταν δεκάδες χιλιάδες και βεβαίως και η χώρα θα ήταν ξέφραγο αμπέλι και θα είχαμε και επίσης χιλιάδες λαθρομετανάστες, κάτι το οποίο αντιμετωπίσαμε ειδικότερα πέρσι ένα χρόνο ακριβώς πριν, όταν το Μάρτιο του 2020 είχαμε μια προσπάθεια οργανωμένης εισβολής χιλιάδων λαθρομεταναστών στη χώρα μας, από τον Εύρο και από τα νησιά. Και εξηγούμε, δεν υπάρχει καταρχήν για μένα λογική να κάνουμε μικροπολιτική έτσι, εκμετάλλευση για ένα ζήτημα όπως είναι η πανδημία. Η πανδημία είναι ένα φαινόμενο το οποίο ταλαιπωρεί όλη την Ιφίλιο. Είναι μια ασθένεια ο κορονοϊός που ξεκίνησε βεβαίως από την Ουχάν αλλά έχει κατακλείσει όλη την Ιφίλιο. Έχουμε εκατομμύρια θύματα πλέον παντού. Κάποιοι μιλάνε, βέβαια δεν θα φτάσουμε σε αυτό το τραγικό σημείο, ότι θυμίζει αυτά που έχουν διαβάσει όλοι ιστορικά, βέβαια την περίφημη Ισπανική γρίπη του 1918-1920 που είχε παραπάνω 50 εκατομμύρια θύματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι κάτι καινούργιο, είναι ένας δυνατός, είναι ένας αόρατος εχθρός που δεν τον ήξερε η ανθρωπότητα και που προσπαθεί σιγά σιγά οι επιστήμονες καταρχήν να τον μάθουν, να μάθουν πώς μπορούν να τον αντιμετωπίσουν. Μέσα σε χρόνο ρεκόρ λοιπόν γίναν πολύ σημαντικά πράγματα, καταλήξαμε σε κάποια εμβόλια, ήδη 3 από αυτά έχουν πάρει την έγκριση, μεθαύριο παίρνει έγκριση και το καινούργιο εμβόλιο του Johnson & Johnson. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τα τέλη του 2021 θα είναι παρελθόν πλέον για όλη την ανθρωπότητα. Έρχομαι τώρα στη χώρα. Εμείς και σχέδιο έχουμε και κινήσεις κάνουμε και αντιμετωπίζουμε όπως πρέπει τον κορονοϊό. Τι κάναμε σε αυτή τη φάση? Λόγω του ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε έναν καινούργιο αόρατο εχθρό που αποδείχθηκε πάρα πολύ δυνατός και ανδεκτικός, συστήθηκε μια επιτροπή από ειδικούς, από γιατρούς, από λοιμοξιολόγους, από επιδημιολόγους, από πνευμονολόγους, οι οποίοι καθημερινά συνεδριάζουν και παίρνουν τις αποφάσεις για το τι μέλη γενέστε και προτείνουν στην κυβέρνηση ότι στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει υπερβολικά μεγάλος αριθμός, υπάρχει διασπορά, πρέπει να ληφθούν μέτρα. Στην άλλη αυτά κτλ. Κτλ. Θέλω να πω δηλαδή ότι η κυβέρνηση προσαρμόζει την τακτική της με βάση τις εισηγήσεις των ειδικών. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει αποδώσει, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αποδεκτό. Θυμίζω ότι είμαστε μία από τις 7 καλύτερες χώρες στη διαχείριση παγκόσμια, στη διαχείριση του κορονοϊού, και θυμίζω, και μισό λεπτό θα σας πω κιόλας και συγκεκριμένα στοιχεία για να ξέρετε, συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία, για το τι ακριβώς έχει συμβεί στην ανθρωπότητα και το τι ακριβώς συμβαίνει με τον κορονοϊό. Θα αναφέρω λοιπόν τα στοιχεία τα οποία επισήμως βγαίνουν για τους νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκων. Έτσι, η Ελλάδα έχουμε την τύχη να είναι τελευταία σε θανάτους με 598 θύματα ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους μετά από ένα έτος κορονοϊού. Αντίστοιχα να πούμε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το Βέλγιο έχει 1916 νεκρούς, η Τσεχία έχει 1859, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 1822, η Ιταλία έχει 1608 και ούτω καθεξής. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάνω από την Ελλάδα στον αριθμό των θυμάτων. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι πρώτον λαμβάνονται τα σωστά μέτρα, δεύτερον ο ελληνικός λαός συνεργάζεται και πειθαρχεί στα μέτρα αυτά και τα εφαρμόζει όσο είναι δυνατόν, κατανοητό βεβαίως ότι μετά από ένα χρόνο υπάρχει μια μεγάλη κούραση, και τρίτον έχει ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και μπορεί να ανταπεξέλθει στο μεγάλο αυτό πρόβλημα. Ενδεικτικά αναφέρω ότι οι κλίνες ΜΕΘ από 515 που παραλάβαμε τον Ιούλιο του 2019 σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 1360,
ότι το προσωπικό ενισχύθηκε με περισσότερες από 10.000 επικουρικό προσωπικό, γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικό, τεχνικό προσωπικό, οτιδήποτε χρειάζεται για να λειτουργήσει όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται, ότι για πρώτη φορά βγήκαν κινητές μονάδες υγείας και εφαρμόζεται ένας καθολικός εμβολιασμός σε όλο τον ελληνικό λαό, σε περισσότερα από 10 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες, που είναι, έχει αποδειχθεί ότι η επιχείρηση αυτή με την κωδική ονομασία Ελευθερία είναι άρτια οργανωμένη και έχει μια πολύ μεγάλη αποδοχή από τους πολίτες και περπατάει πάρα πολύ καλά. Ήδη έχουμε ξεπεράσει τον 1 εκατομμύριο ανθρώπους που έχουν εμβολιαστεί. Θα σας πω τώρα ένα όνομα και θα καταλάβετε ποια είναι η επόμενη ερώτηση. Ναι. Δημήτρης Κουφοντίνας. Βλέπουμε τις εξελίξεις και τις αντιδράσεις και θα ήθελα τη γνώμη σας. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο η αριστερά ταυτίζεται με έναν χώρο αντιεξουσιαστικό, ένα χώρο ο οποίος ταυτίζεται με την τρομοκρατία. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο αγκαλιάζει την παράλογη απέτηση ενός κατασυρωή δολοφόνου, ενός ιδεχθούς εγκληματία όπως είναι ο Κουφοντίνας, που έχει καταδικαστεί για 11 τουλάχιστον δολοφονίες που έχουν αποδειχθεί ήδη και πιθανόν και για άλλες ακόμη. Να πω λοιπόν ότι τη λογική αυτή δεν την καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο συγκεκριμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνουν σε πορείες όπου συμμετέχουν και οι αναρχικοί και φωνάζουν το σύνθημα όταν οι αντάρτες μπουκάρουν στην Αθήνα, το σύνταγμα θα λέγεται Πλατεία Κουφοντίνα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς άνθρωποι που πιστεύουν πολιτικά και στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχουν σε πορεία όπου το πανό είναι γεννήθηκα 17 Νοέμβρη, το πρώτο πανό. Θέλω να πω δηλαδή ότι θα πρέπει όλοι μας, όλα τα δημοκρατικά πολιτικά κόμματα και βεβαίως μέσα αυτά συμπεριλαμβάνω και το ΣΥΡΙΖΑ και αυτά που είναι στο Κοινοβούλιο και αυτά που για διάφορους λόγους δεν έχουν μπει στη Βουλή, επαναλαμβάνω τα δημοκρατικά κοινοβουλευτικά κόμματα, να καταλάβουν ότι πρέπει να χαμηλώσουμε τους τόνους, πρέπει να χτίσουμε ένα κοινωνικό μέτωπο, να χτίσουμε μια συμμαχία για να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία, γιατί δυστυχώς με τη συμπεριφορά κάποιων κομμάτων και αναφέρουμε συγκεκριμένα στο ΣΥΡΙΖΑ, στην ουσία χαϊδεύουν την τρομοκρατία και χαϊδεύουν έναν ιδεχθή εγκληματία όπως είναι ο Κουφοντίνας. Ξεκαθαρίζω λοιπόν κάτι, κύριε Παντελάτου. Δεν θέλω να πεθάνει ο Κουφοντίνας. Κανένας δεν θέλει να πεθάνει. Έτσι. Αλλά η δημοκρατία είναι ισχυρή και δεν εκβιάζεται. Δεν εκβιάζεται από αλήτες, από δολοφόνους τύπου Κουφοντίνα. Έχει τη δυνατότητα, όπως κάθε άνθρωπος, να προσφύγει όπου πρέπει να προσφύγει, στα δικαστήρια, έτσι, να εξασχίσει τα δικονομικά του μέσα, με βάση το σωφρονιστικό σύστημα και το σωφρονιστικό δίκαιο, και να ζητήσει την μεταγωγή του στο τμήμα, στις φυλακές του Κορυδαλλού. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να το κάνει. Δεν το κάνει όμως αυτό και εκβιάζει ή νομίζει ότι θα μπορέσει να εκβιάσει το κράτος και αυτό είναι πρωτάκουστο. Δεν μπορώ να καταλάβω εγώ αν ο κάθε δολοφόνος επιλέγει τον τόπο που θα εκτίσει την ποινή του, τότε δεν έχουμε λειτουργία στο φρονιστικού και πειθαρχικού συστήματος, έτσι καταραίουν όλα. Λοιπόν, ξεκάθαρα, ο Κουφοντίνας, εφόσον σέβεται τον εαυτό του και τη ζωή του, ας πει τους συνηγόρους του και δόξα τω Θεώ έχει πάρα πολλούς και καλά καταρτισμένους, να προσφύγουν εκεί που πρέπει, στα δικαστήρια, με βάση το φρονιστικό κώδικα, να ζητήσουν τη μεταγωγή του στο Κορυδαλό ή οπουδήποτε αλλού θέλει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Επαναλαμβάνω, οι νόμοι πρέπει να ισχύουν για όλους και βεβαίως έχουν τη δυνατότητα ακόμη και οι δεχθείς εγκληματίες όπως ο Κουφοντίνας να εξασχίσουν τα δικαιώματά τους. Εδώ πέρα βέβαια, κύριε Καράγκουλα, ανοίγει και ένα άλλο θέμα το οποίο μου έρχεται στο μυαλό κατευθείαν, ότι στο σωφρονιστικό σύστημα υπάρχουν και άλλοι βαρυπινίτες με παρόμοια εγκλήματα που ενδεχομένως να μην έχουν πολιτικό χαρακτήρα. Γιατί πιστεύετε πως έχει δημιουργηθεί όλος αυτός ο ντόρος γύρω από το συγκεκριμένο πρόσωπο? Εγώ δεν καταλαβαίνω, κύριε Παντελάτο, και κάτι άλλο. Και να συμπληρώσω έτσι το ερώτημά σας λέγοντας, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, αν αύριο, λέω υποθετικά, ξεκινούσε απεργία πείνας ο Κορκονέας, ο δολοφόνος του Αλέξη Γρηγορόπουλου, ή ο Ρουπακιάς, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, θα βλέπαμε τις ίδιες πορείες από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και από τον χώρο των αριστερών, παύλα αριστεριστών γενικότερα, οι οποίοι θα λέγαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να μην χαθεί η ζωή του Κορκονέα, του Ρουπακιά? Αυτό μου δίνει το δικαίωμα ή θα έβγαινε ο κύριος Τσίπρας όπως κάνει με τον Κουφοντίνα να ζητήσει στην ουσία παραβίαση του νόμου όταν λέει ότι θα πρέπει η πολιτεία να δικαιώσει το αίτημα του Κουφοντίνα, τον εκβιασμό δηλαδή του Κουφοντίνα, γιατί ο Κουφοντίνας, επαναλαμβάνω, έχει τη δυνατότητα να εξασχίσει τα δικονομικά του μέσα τα οποία δεν εξασχεί. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά είναι φαινόμενα τα οποία πρέπει να καταδικάζονται. Κάνω έκκληση, επαναλαμβάνω, σε όλα τα δημοκρατικά κοινοβουλευτικά κόμματα να χαμηλώσουν τους τόνους, να δώσουν να καταλάβει
ο Κουφοντίνας και οι όμοιοι του ότι όλοι είμαστε ένα μέτωπο εναντίον της τρομοκρατίας των τρομοκρατών και βεβαίως όποιος συλληφθεί για τρομοκρατία θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες του νόμου, οι οποίες είναι ίδιες για όλους. Οι νόμοι πρέπει να ισχύουν για όλους και δεν νοείται σε μια σύγχρονη δημοκρατική κοινοβουλευτική δημοκρατία όπως είναι η χώρα μας να υπάρχουν προνομιακές μεταχειρήσεις. Φυσικά εσείς σαν κυβέρνηση εκτός των αντιδράσεων έχετε να διαχειριστείτε και τις οικογένειες των θυμάτων. Βεβαίως. Τι θέλετε να τους μεταφέρετε κύριε Καράγλου με όλα αυτά που βλέπουν εξελίσσονται το τελευταίο χρονικό διάστημα? Η αλήθεια είναι ότι με τις κινήσεις των αναρχικών, των αριστεριστών και τις πορείες που κάνουν, που δυστυχώς χαϊδεύονται, επαναλαμβάνω, από το ΣΥΡΙΖΑ, κάποια στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ, οι κινήσεις αυτές, οι πορείες και όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν. Η αλήθεια είναι ότι με τις δηλώσεις όπως του κυρίου Δρίτσα τη χθεσινή, ότι κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί από τη δράση της 17 Νοέμβρη, στην ουσία προσβάλλεται βάναυσα η μνήμη 23 αθώων θυμάτων, συνολικά τα θύματα της 17 Νοέμβρη ήταν 23, είναι, δείχνει με αυτόν τον τρόπο όλη αυτή η κίνηση την περιφρόνηση στον πόνο των οικογενειών και πραγματικά, όπως είπε ο Κώστας ο Μπακογιάννης, ο γιος του αείμνηστου του Μπακογιάννη, ο οποίος ήταν ένα από τα θύματα της 17 Νοέμβρη και προσωπικά του Δημήτρη Κουφοντίνα, ότι στην ουσία δολοφονούνται για μια δεύτερη φορά τα θύματα της 17 Νοέμβρη. Λοιπόν, απομονώνουμε, στιγματίζουμε, καταγγέλουμε στην κοινωνία όλα τα κόμματα αυτές τις ενέργειες, έτσι ώστε να μην τις ξαναβρούμε μπροστά μας. Να μην κολλάψουμε το αυγό του φιδιού, το οποίο, επαναλαμβάνω, αν το χαϊδεύουμε για διάφορες μικροκομματικές σκοπιμότητες που ενδεχόμενα κάποιοι πιστεύουν, θα το βρούμε μπροστά μας. Η τρομοκρατία πρέπει να είναι καταδικαστία από όπου και αν προέρχεται, είτε είναι από άκρα δεξιά, είτε είναι από άκρα αριστερά και αναρχικό χώρο, και συνήθως είναι από την άκρα αριστερά και από τον αναρχικό χώρο, όπως επίσης πρέπει να είναι καταδικαστία η όποια μορφή τρομοκρατίας, είτε είναι λεκτική, είτε είναι, συσσαγωγικά βάζω τη λέξη γιατί δεν τη θεωρώ ακτιβίστικη, τη θεωρώ τρομοκρατική ενέργεια, το σπάσιμο μιας βιτρίνας, η εισβολή σε ένα χώρο ενός πολιτικού γραφείου βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, όλους τυχαίως εκεί πηγαίνουν, ή μιας δημόσιας υπηρεσίας, όλα αυτά πρέπει να καταγγέλλονται. Και άφησα λίγο για το τέλος της συζήτησή μας, θέλω ένα μικρό σύντομο σχόλιο όσον αφορά την αστυνομία στα πανεπιστήμια, καθώς εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαμε και την κατάληψη της Πριτανίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι δημοκρατικό και αναφέρει το δικαίωμα των χιλιάδων φοιτητών να πάνε στα πανεπιστήμια για να μάθουν γράμματα, για να μορφωθούν, για να εξειδικευτούν, και είναι απαράδεκτο οργανωμένες μειοψηφίες, πολύ πολύ μικρές, στο όνομα των φοιτητικών συλλόγων, βέβαια δεν γράφουν ποιων φοιτητικών συλλόγων γιατί η πλειοψηφία των φοιτητικών συλλόγων ελέγχεται από την παράταξη που στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία, τη Δάπνο Δοφουκού, βγαίνουν και κάνουν αυτές τις ενέργειες οι οποίες είναι καταδικαστές. Σε όλα τα σύγχρονα πανεπιστήμια του κόσμου, του δημοκρατικού κόσμου, υπάρχει η πανεπιστημιακή αστυνομία. Η πανεπιστημιακή αστυνομία εντέλεται να επιβάλλει τον νόμο και την τάξη όταν υπάρχουν γεγονότα τα οποία είναι έτσι παράνομα. Αυτό λοιπόν θέλει να κάνει και η πολιτεία. Να εξυγχρονίσει τα πανεπιστήμια μας προς όφελος των νέων παιδιών, των νέων φοιτητών και κυρίως των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Γιατί αν κάποιος έχει χρήματα μπορεί να στείλει τα παιδιά του και στο εξωτερικό. Έτσι, όπου και στην Οξφόρδη που δεν είδε ο αδερφός του κυρίου Τζανακόπουλου, αλλά και σε όλα τα πανεπιστήμια, πρώτον υπάρχει ελεγχόμενη είσοδος, δεύτερον υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία, τρίτον αν κάποιος τολμήσει και γράψει ένα στίδι με κολλήσει μια φύσα στον τοίχο, αποβάλλεται διαπαντός από το πανεπιστημίο. Λοιπόν, ο νόμος και η τάξη πρέπει να υπάρχει στο χώρο αυτό. Δεν υπάρχουν άσυλα, σε μια δημοκρατία δεν υπάρχουν άσυλα, έτσι υπάρχει ελευθερία έκφρασης οπουδήποτε και αν βρίσκεται κανείς. Κάποτε υπήρχε θυμικό δικαίωμα το πανεπιστημιακό άσυλο όταν υπήρχε χούντα στην Ελλάδα και πράγματι δεν μπορούσε να μιλήσει κάποιος ελεύθερα έξω. Τώρα έχουμε πλέργεια, όπως λένε, αριστερή δημοκρατία, την απόλυτη δημοκρατία, που πολλές φορές μάλιστα υπάρχει και μια ανοχή και προς την αναρχία θα έλεγα. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να υπάρχουν ούτε άσυλα ούτε τίποτα και εννοείται και ξυπακούεται ότι πρέπει να υπάρχει νόμος και τάξη και στα πανεπιστήμια. Κύριε Καράγλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ.